Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα μόνιμο ερώτημα να το ξαναβάλω, αν και δεν περιμένω απάντηση. Αλλά για να το ξαναθυμηθούμε. Πώς κατάφερε η Νέα Δημοκρατία και το σημερινό Δυσί, παλιό Πασόκ, να δημιουργήσει 320 δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιο χρέος? Πώς κατάφεραν αυτά τα δύο κόμματα να δημιουργήσουν 15% κάθε χρόνο, ξέρετε πόσο είναι 15%, 30 δισεκατομμύρια, τουλάχιστον, έλλειμμα κάθε χρόνο. Πώς τα κατάφεραν, θα μας πούν ποτέ? Έχει μια σημασία να θυμάται ο κόσμος, να θυμάται ο ελληνικός λαός, από πού ξεκίνησαν όλα. Το δεύτερο που θέλω να πω, χάνουμε μια ευκαιρία. Η ευκαιρία είναι να συζητήσουμε στα σοβαρά, επί προγραμματικών θέσεων, τι έχει γίνει και τι μέλει να γίνει. Μην περιμένετε από τη Νέα Δημοκρατία να πάρει στα χέρια της αυτήν την ευκαιρία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί θα είναι μια αυτόματη σύγκριση. Τι συζητάγαμε το 2014 και πού βρισκόταν η χώρα, τι συζητάμε το 2019 και πού βρίσκεται η χώρα. Και μόνο από αυτή τη σύγκριση θα έβγαινε ότι αυτή η κυβέρνηση κάτι καλό έχει κάνει. Και όμως, δεν ξέρω πώς αισθανθήκατε χτες από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Εγώ, ξέρετε, αισθάνθηκα στενοχώρια. Μια πολύ στενοχωρή ομιλία. Είτε με εκφράσεις νηπιαγωγείου, νάτος, νάτος, ακόμα και όταν ήμασταν εμείς μικροί, αυτά τα λέγαμε σαν νηπιαγωγείο. Είτε με αναπαραγωγή και υιοθέτηση όλων των fake news, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε τον κυτρινισμό επίσημη πολιτική θέση. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Είναι ο τρόπος για να προσπαθήσει να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Αλλά ούτε και αυτό δεν το ξέρει καλά, γιατί θα πρέπει να ξέρει ότι μόνο στο ποδόσφαιρο, από όλα τα ομαδικά αθλήματα, όταν κάποιος πετάει την μπάλα στην εξέδρα, μπορεί να κερδίσει κάποια καθυστέρηση. Σε όλα τα άλλα αθλήματα σταματάει ο χρόνος και επανέρχεται. Άρα, θα αναγκαστείτε από την ανάγκη και από το ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθείτε πάνω στα πραγματικά προβλήματα. Και επιτρέψτε μου μια, πώς τη λένε, παρέκβαση. Μια και μίλησα για κυτρινισμό και μίλησα για αθλητισμό, να μιλήσω και λίγο για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα. Είναι ομάδα όμως του λαού του. Είναι ομάδα των ανθρώπων του. Είναι ομάδα του Νίκου του Γόδα. Του λοχαγού του Ελλάς που εκτελέστηκε στο λαζαρέτο της Κέρκυρας κατά τον εμφύλιο, φορώντας την φανέλα του Ολυμπιακού, θέλοντας να δείξει κάτι. Δεν είναι καταφύγιο για κάποιους περίεργους προέδρους, παλιούς Κοσκοτάς, τώρα ο καινούριος, ώστε να μπορούν να φτιάχνουν μια κοινωνική βάση, να νομίζουν ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ξεφύγουν. Αυτά είναι καθαρά πράγματα. Και όσο και να θέλει να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και να αρχίσουμε να συζητάμε τη συζήτηση ποιανού είναι κουμπάρος, δεν μας ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει αυτού του είδους οι σχέσεις, δεν θα το καταφέρει. Αλλά θα ήθελα να σας πω το εξής. Όσοι νομίζατε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι τα έχετε δει όλα, όσοι νομίζετε ότι εχθές ο κύριος Μητσοτάκης σωτερμάτισε, κάνετε μεγάλο λάθος. Δεν έχετε δει τίποτα. Και υπάρχει μια διπλή απειλή σε αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές. Η μία σας αφορά, μας αφορά. Μας λέει ότι θα υπάρχει μια σκιά πάντοτε από πίσω μας να παρακολουθεί πού πάμε να φάμε, πού κάνουμε διακοπές, πώς είναι η προσωπική μας ζωή. Και ένας κίτρινος τύπος μεγάλου συγκροτήματος έτοιμος να δώσει αυτά τα πράγματα βορρά και ένα πλήθος social media να τα παράγουν και να τα αναπαράγουν. Και όχι, για να μην μπλέξω μόνο τον έναν, ας μπλέξω λίγο και τον άλλον. Έχετε δει ότι
βγαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Sky και λέει από έγκυρες πηγές της Καθημερινής. Και μετά βγαίνει η Καθημερινή και λέει από έμπειρες πηγές του Sky. Δηλαδή, ο ένας κάνει έμπειρη πηγή των άλλων και τελειώνει. Αυτό όμως είναι το λιγότερο. Γιατί πρέπει να έχουν πάρει χαμπάρι με ποιους έχουν να κάνει. Ερχόμαστε από πολύ μακριά. Και αυτά που φοβίζουν τον κύριο Μητσοτάκη, δεν μας φοβίζουν εμάς. Εμείς έχουμε υποστεί πολλά, και σαν παράταξη και σαν άνθρωποι, στο να φοβηθούμε τι γράφει κάθε περίεργος, τι αναπαράγει κάθε περίεργος στο τάδε site της Δράμας ή της Ξάνθης και μετά γίνεται θέμα σε θέμα. Το δεύτερο όμως πιο επικίνδυνο, ξέρετε ποιο είναι, είναι μια πολιτική ολόκληρη. Είναι η πολιτική που αφορά καθέναν Έλληνα και του λέει ότι όποιος εναντιώνεται σε μένα και στην πολιτική μου, θα τον αντιμετωπίζω μέσω του κυτρινισμού. Και αυτό θα το δείτε και μπροστά στις εθνικές εκλογές στις περιφέρειάς σας. Οι υποθέσεις Κατερίνη θα είναι ελάχιστος αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν. Εκείνο που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι ο ίδιος λαός θα τους αντιμετωπίσει. Η ομιλία του όμως ήταν και στενάχωρη προγραμματικά, αλλά θέλω να τονίσω το εξής. Μου έκανε εντύπωση ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χατζηδάκης δηλαδή, καμία μομφή για τον ίδιο, εξάντλησε μια οχτάλεπτη ομιλία στην κοτερολογία και στην σκανδαλολογία. Πέραν της τεράστιας έκπληξης που μπορεί να συμβεί σε αυτή τη Βουλή, να έρθει ο άλλος ο αντιπρόεδρος και να μιλήσει προγραμματικά, υπάρχει και αυτή η περίπτωση, εγώ λέω ότι πλέον αυτό αρχίζει και γίνεται δεύτερη φύση. Είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης εχθές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα και μας το έδειξε κιόλας, το έβγαλε. Το πρόβλημα δεν είναι αν έχει η Νέα Δημοκρατία πρόγραμμα και να μας το δείχνει ο κ. Μητσοτάκης. Καταρχήν το πρώτο πρόβλημα είναι αν το διάβασε. Αν το διάβασε ο ίδιος. Γιατί αν το είχε διαβάσει ο ίδιος, θα διαπίστωνε τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα ότι υπάρχουν μέσα ως διεκδικήσιμα πράγματα που ήδη έχουν γίνει. Και έχουν τελειώσει. Και πάλι μια δεύτερη παρένθεση. Αυτή η ιστορία με το 13% στην εστίαση, επειδή είμαστε λίγο παλιοί εδώ μέσα, θυμόμαστε και ο κύριος Σαμαράς μπορεί να το επιβεβαιώσει, τη συμφωνία με τους θεσμούς ή με την Τρόικα, ήταν για μία φορά και θα δούμε πώς θα πάει. Δεν υπήρξε δεύτερη φορά γιατί δεν πήγε η κυβέρνηση, όχι το μέτρο. Το μέτρο καλό ήταν, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε, να δούμε ποιο θα είναι. Υπάρχουν λοιπόν, μας κατηγορούν μάλιστα και σε αυτά για αντιγραφή. Ωραία. Εγώ να πάρω τη θέση σας. Να μην πάω από την άλλη μεριά και αρχίσουμε και συζητάμε αν αντιγράψαμε, αν δεν αντιγράψαμε. Γιατί δεν χαίρεστε γι' αυτό? Γιατί δεν χαίρεστε που αυτά γίνονται και που, αν θέλετε, έχουν μια κοινότητα? Το δεύτερο πράγμα. Υπάρχουν πράγματα που στο πρόγραμμα και στο δημόσιο λόγο τα αποκλείει η Νέα Δημοκρατία. Το κακό για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτό που αποκλείει ήδη γίνεται. Και τώρα μην αρχίσουμε να λέμε «δεν το είπε, το είπε, δεν το είπε». Υπάρχει η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον Παπαδάκη, όπου λέει με τελείως καθαρό τρόπο ότι αποκλείεται, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δώσουμε 13η σύνταξη. Να δόθηκε τώρα. Είναι λίγο πίσω. Και υπάρχει το τρίτο, υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμα επικίνδυνες ιδεολογικές αγκυλώσεις. Ποια είναι η πιο επικίνδυνη από αυτές? Ότι η μνημονιακή πολιτική και ό,τι επέφερε θεωρείται παγιωμένη και δεδομένα σωστή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, το είπε ο κ. Μητσοτάκης από αυτή τη θέση χτες. Λέει, εμείς τι λέμε? Συνδέουμε τον κατώτατο μισθό με την ανάπτυξη. Αυτό το είπε, αυτό το γράφει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας περίπου το φθινόπωρο. Αυτό λέει. Και κάθε φορά που θα έχουμε ανάπτυξη, μετά θα διπλασιάζουμε και θα ανεβάζουμε τον κατώτατο μισθό. Αν δεν έχουμε ανάπτυξη, δεν θα ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός κτλ. Μετά τι του συνέβηκε? Του συνέβηκε το εξής.
Από 586 ο κατώτατος μισθός πήγε στα 650 από εμάς. Αυτό που δηλαδή που με 2,5% ανάπτυξη ο κύριος Μητσοτάκης θα το έκανε μετά από 3 χρόνια. Και ο υποκατώτατος μισθός καταργήθηκε πλήρως. Αυτό δηλαδή που ο κύριος Μητσοτάκης θα το έκανε μετά από 10 χρόνια. Αν αυτό δεν είναι αγκύλωση, αν δεν είναι συγχρόνως αγκύλωση να συνδέει σε αυτό το πράγμα με τις επενδύσεις που, με συγχωρείτε, εμείς κάναμε περισσότερες από ό,τι έχετε κάνει εσείς σε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, και να μην έρχεστε να λέτε και ψέματα εδώ πέρα, γιατί βάζετε και τις εσωτερικές επενδύσεις και τις εξωτερικές επενδύσεις, δηλαδή ένα τριτογενή παράγοντα. Αυτό βάζετε, ένα μάλλον εξωτερικό παράγοντα, λάθος η λέξη τριτογενής, αφαιρέστετη, ένα εξωτερικό παράγοντα, χωρίς να βλέπετε τη δυναμική που μια πολιτική μπορεί να δημιουργήσει στην οικονομία. Και να σας πω και άλλο ένα στοιχείο. Πόσο κατέβηκε το μισθολογικό κόστος κατά τη μνημονιακή περίοδο? 27%. Πόσο κατέβηκαν οι τιμές την ίδια περίοδο? Καθόλου. Μηδέν. Για να δείτε τις σχέσεις αυτών των πραγμάτων, αν δεν υπήρχε μια πολιτική και μια κυβέρνηση που να σε πηγαίνει μπροστά. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, συντρόφισσα Ξενογιαννακοπούλου, προηγούμενα είπε και με συγκεκριμένα παραδείγματα τι έχει συμβεί στη δημόσια διοίκηση και πόσο ψεύτικα συμπεριφέρθηκε χτες ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος συνήθως λέει, λέτε ψέματα. Να του αναφέρω λοιπόν εγώ 10 πράγματα, να μου πει αν είναι ψέματα, δεν θα τα αναφέρω εδώ πέρα, γιατί αν μου πει ότι είναι αλήθεια αυτά, αλλά τότε αυτός λέει ψέματα. Αυτό δεν τον σώνουν ούτε οι σύμβουλοι επικοινωνιακοί, ούτε οι Αμερικάνοι, οι σύμβουλοι εννοώ, και τα λοιπά, γιατί όλα αυτά είναι δοκιμασμένα, δεν θα τα εφεύρουμε στην Ελλάδα. Όποιος τουλάχιστον έχει δει πώς έγιναν οι εκλογές στις ΗΠΑ, και έτσι αυτή τη φορά και άλλη φορά, ξέρει πώς γίνεται ένας τέτοιος επηρεασμός, ή ακόμα στην Αμερική ψάχνουν να βρουν πώς δημιουργούνταν και αν δημιουργούνταν στη Ρωσία λογαριασμοί, οι οποίοι είναι μίας χρήσης και προσπαθούν να επηρεάσουν πολύ περισσότερο. Να προσθέσω για κάτι σε αυτό που είπες. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει στη λογική οι πτυχιούχοι στο μέλλον να δουλεύουν στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων. Κάτι τέτοιο έχω αρχίσει και σκέφτομαι. Πηγαίνοντας προς το τέλος, να κρατήσω και μία-δύο άλλες σημειώσεις. Το παρακολούσατε χτες ότι είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήρθε ή δεν έγινε, παρόλο ότι έχω πίσω στον κύριο Βούτσι να κάνουμε προημερησίας διαδικασίας συζήτηση για μια σειρά άλλα πράγματα, είπε και το προσφυγικό ανάμεσα σε αυτό. Λοιπόν, να θυμηθούμε το εξής. Πέρα από τις συχνές ερωτήσεις, μερικές φορές μου τις κάνει ενώ είμαι στο εξωτερικό ο κύριος Βαρδιτσιώτης, και ο οποίος μιλάει και μετά από μένα, που μου έχει κάνει και έχουμε συζητήσει, να θυμίσω το εξής. Έγινε στις 29 Οκτωβρίου του 2018 συζήτηση επί επίκαιρης ερώτησης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, 73 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που σε αυτή τη συζήτηση πήραν μέρος και 5 υπουργοί. 4 μέρες μετά, ο κύριος Μητσοτάκης καταθέτει έτοιμα προημερησίας διάταξη συζήτηση. Τι έχει συμβεί, εγώ διερωτώμαι? Ή δεν έμεινε ευχαριστημένος, δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοση της κοινοβουλευτικής του ομάδας, δικό του θέμα, ή δεν ενημερώθηκε από την κοινοβουλευτική του ομάδα σε εκείνο το χρονικό διάστημα ότι γινόταν επίκαιρη η ερώτηση ολόκληρης της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Ίσως και στη λογική, τι να τον ενημερώσουμε τώρα, έτσι, να μην το πάω λίγο παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έβαλε μια ερώτηση και θέλω να σταθώ σε αυτό, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας φυλάνε την εθνική κυριαρχία και τα σύνορα από κάθε εισβολή, και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές έχουμε, αν θέλετε, πλήρη εμπιστοσύνη και στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και στην ηγεσία
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και μπορούμε να αντιπαρατεθούμε σε κάθε εισβολή. Αλλά επειδή εχθές άρχισε και μας έλεγε «εγώ είμαι με εκείνον», «εγώ είμαι με τον άλλον», «εγώ είμαι με τον τρίτον», εγώ ήθελα να του κάνω, να μας κάνει μια χάρη και να μας πει στο παρακάτω με ποιους είναι. Με αυτούς που δίνουν χέρι αλληλεγγύης και αγωνίζονται για νόμιμες διαδικασίες μετανάστευσης ή με αυτούς που θεωρούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες εισβολής. Γιατί ο κύριος Όρμπαν αυτό λέει, αυτό θεωρεί. Ακούστε τώρα, αν και πήρα το χρόνο, το εξής και να κλείσω με αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητοί συνάδελφοι της Προοδευτικής Συμμαχίας, επιλάξαμε όπως πάντα να αντιπαρατεθούμε και έτσι θα αντιπαρατεθούμε προγραμματικά, να πούμε τι κάναμε, να πούμε τις αστοχίες μας και να πούμε και τις επόμενες κινήσεις μας, ποιες θα κάνουμε και πού τις στηρίζουμε. Εμένα αυτό μου άρεσε από προχτές. Ότι είπαμε θα κάνουμε αυτά, τα λεφτά είναι τόσα και θα τα πάρουμε από εκεί. Και θα κάνουμε τούτο. Δεν λέμε θα μειώσουμε το χώρο και θα κρύβουμε ότι θα διαλύσουμε το δημόσιο και το κοινωνικό κράτος. Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Αλλά ακόμα και σε αυτό επέλεξε η Νέα Δημοκρατία να κυλιστεί στη λάσπη. Και είναι ένας επιπλέον λόγος για να τους νικήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Το λόγο έχει ο κύριος Βαρβιτσιώτης από τη Νέα Δημοκρατία για 7 λεπτά.